Το ανθρώπινο πρόσωπό του δείχνει για ακόμη μία φορά ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, αφού προχωρά σε οικονομική ενίσχυση των πυρόπληκτων της Ολυμπίας από τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού. Την Τρίτη, κλιμάκιο του οργανισμού θα επισκεφθεί τον Δήμο, προκειμένου να συντονίσει τη διαδικασία και να αποδώσει τα χρήματα στις οικογένειες που χτυπήθηκαν από το μένος των πυρκαγιών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ερυθρού Σταυρού, η οικονομική ενίσχυση προς τους πυρόπληκτους προέρχεται από δωρεές και μέσα από το πρόγραμμα αυτό ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αποσκοπεί στο να βοηθήσει στη σταδιακή ανάκαμψη των πληγέντων και να μετριάσει το αίσθημα ανασφάλειας που βιώνουν μετά την καταστροφή της φωτιάς. Η οικονομική ενίσχυση θα δοθεί μέσω ισόποσων δόσεων των 500 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των πληγέντων. Την 3η-1η Φεβρουαρίου του 2022, κλιμάκιο θα βρίσκεται στο Δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, προκειμένου να τρέξει το πρόγραμμα, ενώ σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης θα υπάρχει προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης έως και τα μέσα του μήνα. Η ενίσχυση των πληγέντων νοικοκυριών θα γίνει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία συνοψίζονται στην έκταση της καταστροφής, στην ευαλωτότητα καθώς και στο εισόδημα. Όσοι υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να είναι ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας που να έχει υποστεί μερική ή ολική καταστροφή. Στην ενίσχυση θα συμπεριληφθούν πυρόπληκτοι οι οποίοι είναι άνεργοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με αναπηρία και όσοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή χρόνια νοσήματα, αλλά και οι πολύτεκνες οικογένειες. Σε ό,τι αφορά στα εισοδηματικά κριτήρια, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του εντούντος θα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 40.000 ευρώ. Η τελική επιλογή θα ξεκινήσει με προτεραιότητα στους οικονομικά ασθενέστερους.